με πολλά νέα πρόσωπα και πρόεδρο τον Παναγιώτη Κωστικίδη θα συνεχίσει το Διοικητικό Συμβούλιο Προπονητών Νομού Εύρου μετά τις εκλογές που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτο μέλημα, η διαγραφή μελών που δεν έχουν δίπλωμα UEFA, ενώ βασικός στόχος είναι η επιμόρφωση των προπονητών μέσω σεμιναρίων με ιδιαίτερη βαρύτητα στις γνώσεις των προπονητών που δουλεύουν σε ακαδημίες. Διεξήχθησαν οι εκλογές στο Σύνδεσμο Πτυχιούχων Προπονητών Νομού Εύρου με αρκετά νέα άτομα να εισέρχονται στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος εξελέγει ο Παναγιώτης Κωστικίδης, με αντιπρόεδρο Δωσάκη Παπαράδη και Μαρίνο Ουζουνίδη του Προδρόμου, Γενικός Γραμματέας ο Νικήτας Παπαντελής, με αναπληρωματικό τον Απόστολο Τσολακίδη, Ταμείας ο Κώστας Αλεξόπουλος, μέλος και εκπρόσωπος στην ΕΠΣ Εύρου ο Βαγγέλης Καραπαναγιώτης και εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Προπονητών ο Μαρίνος Ουζουνίδης του Δημητρίου. Είχα υποβάλει την παραίτησή μου από τη στιγμή που εκλέχθηκα βουλευτής και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μέσα από την καρδιά μου, να ευχηθώ στην καινούρια διοίκηση με καινούριο πρόεδρο τον Παναγιώτη τον Κωστικίδη και πολλά καινούρια μέλη, καλή επιτυχία και να συνεχίσουν έτσι τη συνεργασία τόσο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων εδώ στον Εύρο, όσο και με τους άλλους φορείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλα αυτά τα νέα τα παιδιά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επ' ευκαιρία τα μέλη τα οποία με ψήφισαν, αλλά και τα μέλη τα οποία δεν με ψήφισαν, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ τουλάχιστον εκλέγουμε, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη, τέταρτη φορά είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη. Το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το ποδόσφαιρο έχει κάνει τεράστια άλματα. Εμείς βέβαια έχουμε μείνει αρκετά πίσω, ειδικά η Ελλάδα, αλλά και η περιοχή μας γενικότερα, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μακριά από τα κέντρα, όπως και παλιά, έτσι και τώρα. Νομίζω ότι ακόμη είμαστε πίσω, αν και η ενημέρωση, η ηλεκτρονική πλέον με τα μέσα ενημέρωση που υπάρχουν σήμερα είναι αυτόματη, πάση περιπτώσει, είτε για λόγους επικοινωνιακούς είτε για λόγους οικονομικούς, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε αρκετά πίσω.